Καλησπέρα. Υπουργνωγιά Σομπίνσκι. Αναμπρόσκι. Επιτέλους σας γνωρίζω από κοντά. Και απογοητευτήκατε. Αν μέχρι τώρα ήμουν γοητευμένος, τώρα πια είμαι χμάλωτός σας. Είναι και τιμόλογος πολλά θέματα. Σκάσε. Καθίστε, υπουργνωγιέ. Καθίστε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Μην του βάζεις τόσο πάγο, θα πάθει χιονίστρες. Θα με συγχωρέσετε για την ακαταστασία. Μα αυτή τη στιγμή δεν βλέπω καν γύρω. Καλά, έχει καμποθεί αυτό. Κάνεις τη χάρη. Ήταν πολύ γενναιόδωρο εκ μέρους σας να με δεχτείτε στο καμαρίνι. Μα και εσείς είστε πολύ γενναιόδωρος. Μια περιουσία θα πρέπει να ξοδέψετε για μένα σε τριαντάφυλλα. Άπα δεν ήταν έξοδο. Ο πατέρας μείνει στην πόλη. Άρπατη. Ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω για εσάς. Ξέρετε, σας θαυμάζω πάρα πολύ. Έχω δει όλα σας τα έργα. Ναι. Έχετε δει και την Έτα Γκάμπλερ? Την Έτα Γκάμπλερ όχι, πήγαινα στο δημοτικό τότε. Και της ήθελα τις δύσκολες ερωτήσεις. Άλλαξε θέμα, θα ακούσεις κι άλλα τέτοια. Και με τι διασκεδάζεις, Αντρέ? Δεν μπορώ να σας πω, ντρέπομαι. Τώρα, γόρι μου, ντρέπεσαι και επειδή εμείς μας δεν ντρόπτει. Δεν μ' αρέσει να λέω τέτοια πράγματα. Έλα, τώρα μεταξύ μας είμαστε. Λοιπόν, αφού επιμένετε, θα σας το πω. Η μεγαλύτερη διασκέδασή μου είναι να παίζω με το βομβαρδιστικό μου. Με το ποιο? Το λέω το πουλάκι μου. Έτσι καλλιτευτικά. Γιατί δεν είναι μικρό, είναι τεράστιο. Το πουλάκι σου? Ναι, το πουλάκι μου. Όταν σηκώνεται δεν μπορώ να σας πω τι νιώθω. Τι νιώθεις, αγόρι μου? Φίλικο, τρελαίνομαι, πώς το λένε. Σηκώνεις την ηλικία σου. Και δεν φαντάζεστε τι ελιγμούς κάνω. Πάνω, κάτω, πλάγια, τα ανάποδα. Και ποια αλφαβήτα, αυτός έχει πάρει ντοκτόρα. Εδώ ξέρει και τα ανάποδα. Θα πρέπει να είστε από μια μεριά να με δείτε την υπέρτατη στιγμή της απογείωσης. Υγεία να έχουμε και θα σε δούμε, αγόρι μου. Θέλες και σκεφτώσουν. Αφού είμαστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλο. Μα ναι, τι λες. Σκέψου θα μπορούσα να είμαι και μάνα σου. Όχι και μάνα μου. Η μάνα μου είναι 53 ετών. Σκάτσε εσύ. Μα δεν είπα τίποτα. Το σκέφτηκες όμως. Εγώ δεν σε κάνω πάνω από 35. Βάλε λίγο. 37. Βάλε κι άλλο λίγο. 40. Όπα, καλά είσαι. Δεν με νοιάζει αν είσαι 40 ετών. 39 για την ακρίβεια. Μ' αρέσει που είσαι τόσο ακριβής. Εσύ και το Greenwich. Άννα, έχεις αμφιβολίες για την αγάπη σου? Όχι, ναι, όχι καμία αμφιβολία, αλλά αυτός που αγαπάει. Πρέπει να ξέρει και να περιμένει. Εγώ, Άννα, μπορώ να σε περιμένω μια ζωή. Έτσι, μπράβο. Γιατί το όνειρό μου είναι να γεράσουμε μαζί, Άννα. Να γεράσετε ταυτόχρονα, λίγο δύσκολο. Μα για να γεράσετε ταυτόχρονα πρέπει εσένα να σε βάλουμε στη σαλαμούρα. Καλησπέρα σας. Είμαι η Γιαρμίλα Ποκολίτσκι. Χαίρομαι πολύ, Άννα Μπρόνσκι. Σας γνωρίζω, καλή μου, καθίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας θαυμάζω από μικρό κοριτσάκι. Με γνωρίζετε από τότε που ήμουνα μικρό κοριτσάκι. Όχι, εγώ ήμουνα μικρό κοριτσάκι. Και σας έβλεπα εσάς στο θέατρο, πρωταγωνίστρια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου εμπιστεύτηκαν κάποιους πρώτους ρόλους σε πολύ μικρή ηλικία. Μα εγώ σας θυμάμαι το 1912 να παίζετε Lady Macbeth. Ναι, ήμουνα 14 ετών. 14 ετών! Είχα πρόωρη ανάπτυξη. Πάντως ήσασταν υπέροχοι. Αλλά και το 1911 που παίξατε Μαρία Στιούαρτ ήσασταν συγκλονιστικοί. Και το 1910... Μην πάμε παραπίσω, κυρία Κοκολίτσκι, γιατί θα φτάσουμε στη Γαλλική Επανάσταση. Πριν σε παντρευτώ, πριν. Τον παντρευτώ. Είχα παίξει Lady Macbeth. 1912. Μαρία Στιούαρτ. 1911. Αμάν κι εσείς. Κυρία Κοκολίσκη με τις χρονολογίες. Μα έχω καλή μνήμη. Αυτό είναι το κακό. Παναγία μου, τι πάθατε. Παναγία μου. Μου ανέβηκε η πίεση. Μα εσείς δεν έχετε 12 μεγάλοι, 7 μικροί. Α, γεια σου. Μα και νεγά, τι πάθατε. Φέρε καλή να πιεσώ με τον πάνω την πίεση του ανθρώπου. Πού το βγω και γάμπη το πιεσώ με το γόμπι. Δεν πιεσώ με εδώ μέσα, αφού και θα μου δεν την πιεδίζετε. Μέσα το βουλώσα την αγκώσα. Καλά θα λέει κύριε Κοκολίσκη. Βουλώστε το επιτέλους. Τι νιώθεις αγάπη μου. Πώς είπατε? Πώς το είπαμε? Τον είπατε αγάπη μου. Ε! Τι! Μουαγιά! Τι! Το... το στρατηγόρι, κάτω από πούτσο της που... Αυτό λέω κι εγώ! Γιατί τον είπατε αγάπη μου! Δεν είπα εγώ αγάπη μου, εγώ... Είπατε ότι... Είπα αγάπη μου, είπα... Λιώπη μου. Λιώπη. Δουλώπη. Είπα αγάπη. Είπα... Αράπη μου είπα. Αράπη μου! Μάλιστα! Αράπη μου! Σας τα λέτε για μαύρο! Θα μαύρος από το κακό μου! Σαν να μην μου τα λέτε καλά! Για μισό λεπτό! Αυτός είναι ο ένας λόγος που σας εκάλεσα. Και ο άλλος... Ε,
Δεν καταλαβαίνετε. Ομολογώ πως όχι. Ο Madame Gosse. Και εσείς μια ωραία γυναίκα. Εγώ ένας γομαλαίος άντρας. Πού το πάτε. Madame Gosse. Και εσείς μπορεί να με βλέπετε σε ένα σκληγό άντρα κλά. Αλλά εγώ μέσα μου κρύβω ακριβώς το αντίθετο. Μια τρυφερή γυναίκα. Ναι! Ναι, πούστεν! Άντρο! Καλά, είναι ανάδειγμα με παιδική καρδιά, παιδική ψυχή, παιδικά αισθήματα. Όλα σε παιδικό μέγεθος τα έχετε. Ναι, ναι. Δηλαδή εδώ είμαστε και εγώ η κοκολίτσι και η άλλη κοκολίτσι. Φρέντερικ, πρέπει να την εμποδίσουμε πριν δει τον έκαρδιο, θα τα πει όλα. Όχι, ηλίθιε που μας έμπλεξες, πρέπει να βγούμε από εδώ μέσα. Ακούμε, αγάπη μου, θα δώσει άδεια ο έρχαρδινος σου στην πόρτα. Είναι η άλλη, πώς τη λένε, Φράου Γκούτερστα. Τι στο διάλα, μολύσα τα σκυλιά! Δεν παίξουν τα σκυλιά, αγάπη μου! Είμαστε χαμένοι από χέρι! Αχ, Φρέντερικ, μη μου κάνει το κουκού! Είπε κανείς το όνομά μου? Όχι, αγαπητή μου. Μα, εδώ είστε εσείς. Τι έχει το κυρία? Ζαλίζεται. Γιατί ήπια? Ήπια λίγο. Και κλέφτουχα και με κου. Έχει πολλά ελαττώματα. Ήπια κανένα δυο ποτηράκια κονιάκ. Και με δυο ποτηράκια έγινε έτσι. Δεν ήπια μόνο δύο. Ήπια μισό μπουκάλι. Και ζαλίστηκε. Και έπεσε και χτύπησε το σφαρκάκι. Το σφαρκάκι μου! Για να δω. Α, ναι, εκεί μπελανιά. Ελάτε, ελάτε, να το πάμε μέσα. Αντρέ! Τη σκότωσε! Δεν γινόταν αλλιώ θα βάζε τη φωνή. Τι έκανε, Φρέντερικ! Έχει έτσι, Φρέντερικ! Δεν λες που την πέτυχε αυτή τη φορά! Και το σκότωσε εσένα! Με εδώ απλά κόσμο είναι Γερμανοί, γιατί από κάποιον θα πάμε σήμερα! Αφιό, θα σκότωσε! Τι έκανε, να την κρύψουμε! Πού να την βάλω, στο βάζο! Όχι, μπορεί κάπου θα βρούμε να τη χώσουμε! Εδώ πέρα τι είναι! Αυτή του λάβα! Λάβα! Είπε κανείς το όνομα μου! Όχι, αγαπητή μου! Εσείς γιατί είστε εδώ? Δεν είπα να πάτε στο βιβλιοτήκη. Βαρεθήκαμε και είπαμε να έρθουμε εδώ. Να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις. Αυτό ήταν τι έκει και είναι τέζα. Αυτό! Η Γερμίλα. Η Γερμίλα νίσταξε και είπε να γύρει λίγο να τον πάρει. Να τώρα τον παίρνει. Και η Γερμίλα έχει εδώ, στον ποπό, ένα σημάδι. Μια κρεατοελιά. Και πώς το ξέρετε ότι... όταν ήμασταν μικρές, κάναμε μια εκδρομή στον ποταμό Βιστούλα. Εκεί έκανε ζέστη και πετάξαμε τα ρούχα μας και πέσαμε στον ποταμό Βιστούλα. Δεν θυμάσαι, Γερμίλα! Καλή, πώς δεν θυμάμαι που ξυλιόμασταν! Πλίτσι, 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 να βρίσκαν, να βρίσκαν! Μάλιστα... Μπορώ να δω τον ποπό σας! Α, όχι, στρατηγέ μου, ντρέπομαι! Ας την τροπές, μωρή, και δείξε τον κόλο σου! Δεν θα βγούμε από εδώ μέσα, θα σου εξηγήσω! Αυτό που πρέπει να κάνετε, σε Γερμανό! Μη μου λάσω πληθυντικό, σε παρακαλώ! Δεν το βλέπεις ότι η σχέση μας δεν έχει μέλλον, Μπούμπι! Μη μου μιλάς έτσι, με πονούν τα λόγια σου! Εγώ πονώ ακόμα περισσότερο, γιατί κι εγώ έκανα όνειρα για μας, Μπούμπι! Βάς! Λοιπόν, τώρα που τελειώνουν όλα, μπορώ να σου το πω. Από την πρώτη στιγμή που σε είδα στο καμαρίνι, κάτι φτερούγησε μέσα μου. Αλήθεια? Ναι, ναι, ναι. Κάτι ράγισε μέσα στην καρδιά μου. Έτσι, την πρώτη φορά. Μια φορά μονάχα φτάνει να ραγίσει το γυαλί. Δηλαδή, μακροφασάνα. Τώρα μιλάμε ή βήχουμε. Μα δεν είσαι σου αντίσταση. Τι είναι αυτό, δεν πάει να είμαι και γυναίκα, μια γυναίκα εύθραυστη και ευάλωτη. Που έκανε ένα όνειρο. Τι όνειρο. Ένα όνειρο τρελό. Όνειρο απατηλό. Να φύγουμε μαζί μακριά, σε ένα αγρόκτημα, να κάνουμε παιδιά, πολλά παιδιά. Και ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Δύο μικρούς μπούμπιδες και δύο μικρές μπουμπίτσες. Εσύ να κυνηγάς αχριογούρουνα. Και εγώ να σου μαζεύω βατόμουρα και μήλα και να σου φτιάχνω στρούντελ. Μ' αρέσουν τα στρούντελ. Βάζεις και κανέλα. Φτιάχνει ζάχαρη από πάνω. Ανά, μα είναι λίγο. Όχι, μπουμπί δεν πρέπει. Αυτό το όνειρο για μας είναι παρμόδο. Ω μαγκό, το πιτσέφι είπε Γερμανό.